Γεια χαρά. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα, Οικονομάκος. Καλώς τον. Τι γίνεται? Καλά. Επειδή στα αθλητικά δεν είμαι τόσο καλός όσο στα πολιτικά, θέλω να προειδοποιήσω την Νίκη Κεραμέως ότι δεν κάθεται καλά στην καρέκλα της. Εντάξει. Εντάξει. Γεια. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Γερμανία, πώς πάει, καλά? Γεια σου Γιώργα, αλλά τι γίνεται? Πώς θα πάει εδώ? Κορονοϊός, κορονοϊός. Και εκεί, παντού. Παντού, καλά, εντάξει, εδώ τουλάχιστον δεν έχουμε. Δεν έχουμε τόσο αυστηρά μέτρα όπως στην Ελλάδα. Εκεί στην Ελλάδα έχει κούντα, έχει κούντα με το τάκι. Για λέγε. Εδώ δεν συμπληρώνουμε χαρτάκι για να βγούμε έξω. Βγαίνουμε ελεύθερα, είναι κλειστά τα μαγαζιά. Γιατί εσύ νομίζω ότι εδώ βγαίνουμε σκλαβωμένα και εδώ ελεύθερα βγαίνουν πολύ μόνο. Για πάμε. Εντάξει, εδώ μου είπαν κάποιοι φίλοι, λέει, για να πας για ελιές, λέει, τώρα μίλησα στην Ελλάδα, για να πας για ελιές, λέει, πρέπει να έχεις, λέει, ολόκληρο καρτοφέστη. Ναι. Έλα, πάμε. Ήθελα να πω για τον Ολυμπιακό, βλέπω ότι είναι Ολυμπιακό φέτος, να έχει ένα τελείως διαφορετικό στυλ ανάπτυξη. Στυλ, ναι. Πέτσι, ίσως γιατί, με ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω, σ' ακούω. Γιατί ίσως δεν έχει τους παίχτες, δεν είχε πέσει, δηλαδή δεν έχει τα μπακ, βλέπουμε τα μπακ να μην ανεβαίνουν. Γι' αυτό φέτος περισσότερο αναπτύσσεται από τον άξονα. Δεν είχε ούτε τον Ραφίνια, ούτε τον Κολέμπας. Δεν βλέπουμε τα εξτρέμ, βέβαια δεν έχει εξτρέμ, βλέπουμε να πατήσουν την περιοχή, να κάνουν μια διείδηση ή να σπάσουν την μπάλα ή να, ακόμα και να βάλουν γκολ. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ποντένσε, δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή εξτρέμ στον Ολυμπιακό που μπορεί να το κάνει. Κοίταξε, σε αυτή τη θέση που λέει εσύ τον Ποντένσε, υπάρχει εξτρέμ στον ΠΑΟΚ. Τον είδα πάλι χθες. Αυτό πήγα να ήθελα να σου πω, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό παίχτη, πώς τον έκανε ο Ολυμπιακός, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα γκολ που βάζει, δηλαδή τα γκολ που έχει βάλει τώρα τα δύο τελευταία παιχνίδια στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα ο Ζιβκοβιτς μου θυμίζουν Ποντένσε, έτσι. Αυτή, ειδικά στην Ευρώπη, αυτά που έβαλε, ας πούμε, το σπάσιμο που έκανε έτσι και το σουτ, μου θύμισε πολύ Ποντένσε. Δεν ξέρω πώς το έχασε τον παίχτη αυτό και τον πήρε ελεύθερο ο ΠΑΟΚ, ελεύθερο. Δεν ξέρω τι. Πάντως η ομάδα σκοράρει, δηλαδή συνέχεια, αν δεν βάλει γκολ ο Ελαραμπή ή ο Χασάν, δεν υπάρχει κάποιος. Φυσικό είναι αυτό, τα σύντερφορ θα βάλουν τα γκολ, ποιος θα βάλει, τον μπακ. Εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνεται όμως να βάλουν όμως τα σύντερφορ, πρέπει να βάλουν και τα extreme γκολ, πρέπει να βάλουν και τα half γκολ, να βάλουν half. Πάνω απ' όλα είναι τα half, πάνω απ' όλα είναι τα half. Ναι, τα half, δηλαδή αυτά που έχει τα half ο Ολυμπιακός, μπορεί κάποιος να βάλει γκολ ή με σούτη με κεφαλιά, μπορεί, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Αυτό πράγματα, και αυτός ο Μπουρμά που λένε, εντάξει, αυτός χθες το παιχνίδι που το είδα, μια φάση έκανε. Μια φάση έκανε μια όντως ωραία φάση. Κοίτα, ήταν η φάση αυτά θεαματική. Ναι, έτσι. Αλλά... Ότι μπορεί να τριμπλάρει, το είπαμε πρώτη στιγμή, την τριμπλά την έχει μέσα του. Σοβαρότητα στην τελική προσπάθεια δεν έχει. Δεν ξέρω, να δούμε. Ελπίζω να βελτιωθεί η ομάδα, ελπίζω να μπουν και άλλοι που, ειδικά τα μπακ πιστεύω, τα μπακ ας πούμε που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, πρέπει να δούμε και τους άλλους παίκτες που... Είναι ένα μπούνιο που έχει πάρει κάποιους, έναν Τινίσιο εκεί πέρα και έναν άλλον που πήρε. Να δούμε αν θα καλυτερέψει το πράγμα. Πιστεύω θα είναι και το πρωτάθλημα θα έχει δρόμο. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος με τον... Τι δρόμο να έχει το πρωτάθλημα μου. Θα τελειώσει λες. Ξέρεις πόσα αναβληθεί τα παιχνίδια έχουμε. 8. Θα διακοπεί λες, τι νομίζεις. Όπως πάει... Η Λάρισα Χρυσή είχε μια δεκαριά. Η ΑΚ είχε. Ο ένας έχει, ο άλλος έχει. Δηλαδή τη κακομοίρα γίνεται. Ναι, ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, για χαρά, για χαρά. Έλα. Χαίρετε. Χαιρετώ. Παραπονιέται και αυτό Τινίσιο, λέει Μαροκινό κτλ. Πού είναι η εποχή εκείνη, ρε Σιγιώργο, που ήταν 9 Έλληνες παιχταράδες και 2 καλοί ξένοι ή 7 Έλληνες παιχταράδες και 2 και 4 καλοί ξένοι, το θυμάσαι? Άλκης Πετραλωνίτης, Άνω Πετράλωνα, Γκάγκαρος, έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό, τι κάνεις? Καλά εσύ. Περίμενα να γίνουν κάποια παιχνίδια, μάλιστα επειδή μιλάω και με το φίλο στον Κολοκοτρώνη, περίμενα να γίνει και το παιχνίδι τον Ολυμπιακό για να μιλήσω, αλλά πλέον νομίζω δεν υπάρχει αντικείμενο και δεν υπάρχει λόγος. Εγώ
θα γίνω κακός με μερικούς στον Παναθηναϊκό και θα πω ότι και με τον Πόλωνη, και θα το αιτιολογήσω, μια από τα ίδια. Λοιπόν, είμαι αυτός που είχα βγει από τα δύο πρώτα παιχνίδια του Πόλωνη και είχα πει κάτι και θα το ξαναπώ. Θυμίζει, ρε Σιγιώργο, και βάλε το μυαλό σου λίγο να πάει μερικά χρόνια πίσω, εποχές Πεσέιρο και Μαλετσάνη. Επειδή κάποιοι λένε ότι έφερε κάποια καινούργια πράγματα, ο Μπόλωνη γκουρού, ο Μπόλωνη πουρού, ο Μπόλωνη κάτι άλλο. Εγώ βλέπω ένα 4-4-2, το οποίο είναι δύο αμυντικοί χαφ, Κουρμπέλης και Μαουρίσιο, άντε λίγο το Μαουρίσιο λίγο παραπάνω, δύο εξτρέμ που όπως λες εσύ δανείζω με τη φράση σου παίζουν πάνω στον ασβέστη ή θέλει να παίζουν πάνω στον ασβέστη και δύο σεντερφόρ. Αυτό Γιώργο τι μας κάνει, θυμάσαι, μια τεράστια τρύπα στο κέντρο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, επειδή και ο Μακέντα, δικαιολογημένα ο άνθρωπος εξεμάνει, έτσι, η μπάλα δεν φτάνει στους επιθετικούς. Και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο, δεν είναι επιθετικό. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι δημιουργικό. Άσε το γενικό που είναι η ομάδα αδούλευτη. Εγώ λοιπόν έχω πει δύο πράγματα. Με αυτά τα υλικά έχουμε, αυτή την πίτσα φτιάχνουμε. Δηλαδή, αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουμε. Τι πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Και κάποια στιγμή είτε κλείνω το τηλέφωνο και μιλάς εσύ, είτε μου μιλάς απευθείας. Θέλω την άποψή σου. Εγώ έχω πει ότι με αυτό το υλικό που δεν έχει εξτρέμ, άντε λίγο ο Χατζηγιοβάνης, και δεν έχει μπακ, πρέπει να παίξει δύο συστήματα. Τρίτο δεν υπάρχει. Ή πρέπει να παίξει 3-5-2, το επιθετικό όμως 3-5-2, δηλαδή όχι και με δύο μπακ, τρεις σέντερ μπακ, να βάλει και το Βέλεθ μέσα μαζί με τον Μπούγκουρα και τον Σέγκεφελτ, και να παίξει με πέντε χαφ, να γεμίσει την επίθεση, δηλαδή Κουρμπέλη δίπλα του τον Μαουρίσιο, να παίξει ο Αγιούμπ αριστερό, πόδαρος αριστερός, εσωτερικός χαφ, και εγώ θα έκανα μια άλλη λίστα, βάζα τον Χατζηγιοβάνη δεξί χαφ εξτρέμ και τον φοβερό τον Αργεντίνο, τον Πέστανα, τον έλα, βοήθαμε λίγο που κόλλησε το μυαλό μου, τον που παίζει τώρα λίγο, το Λούκας Βιαφάνες να παίζει δεκάρι, αλλά όχι πίσω από τους επιθετικούς, να παίζει λίγο πιο πίσω να φτιάχνει παιχνίδι, και Μακέντα με τον Καλίδος μπροστά. Αυτό είναι το ένα που θα έκανα εγώ. Να έχεις ένα γεμάτο κέντρο, ώστε όποιος ας πούμε κάποιες στιγμές κολώνει και τα λοιπά, να δημιουργείς. Το δεύτερο που θα έπαιζα θα ήταν το 4-3-1-2. Πάλι με Βιαφάνες και τους δύο μπροστά και τρεις πίσω. Δεν παίζει αλλιώς παλικάρι μου. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω με αυτό το υλικό κάτι άλλο. Να φτάσω στο Δεκέμβριο αξιοπρεπώς και αν ανοίξει το πορτοφόλι του Αλαφούζος, αν λέμε αν, να γίνουν αλλαγές. Έχει έρθει ένα ρόστερ σαλάτα και δεν πάει το πράγμα. Τώρα που τα λες αυτά, ξέρεις τι λέει ο πολύς ο κόσμος. Παρακαλώ. Τι θέλει να μας κάνει ο Πεταλονίδης, τον προπονητή. Κοίταξε. Άκου. Η απάντηση είναι μία. Το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι όμορφο. Ο καθένας έχει άποψη. Προλάβανε και στείλανε κιόλας μήνυμα. Όχι, εγώ τα λέω, γιατί ξέρω τι θα ακολουθήσει. Γιατί πρόσεξε, στο φίλο σου τον Κολοκοτρώνη και τον σεβαστό δικό μου φίλο Κολοκοτρώνη, είχα βγει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και είχα τεκμηριώσει τους λόγους γιατί με τους οποίους ο Παναθηναϊκός με τον Πογιάτος δεν πάει πουθενά. Και βγήκε πάλι ένας και είπε, μα από τώρα άρχισαν την κρίνια. Και βγήκα δικαιωμένος. Εσύ βλέπεις αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί. Όχι. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Απόλλωνας. Ναι. Πρέπει πάλι χθες. Δεν δημιουργεί. Δεν απειλεί. Άκουσαμε λοιπόν. Είναι παρατηρημένο πια μετά από αυτές τις αγωνιστικές ότι όλες οι ελληνικές ομάδες είναι κατώτερες από πέρυσι. Κορονοϊός, κακή προετοιμασία, υπάρχουν αιτίες, προπονήσεις, προετοιμασίες, όλα. Αλλά για τον Παναθηναϊκό επικέντρωσέ μου, δεν θέλει βοήθεια. Άκου. Γραμμή. Λοιπόν. Ακούω. Είπαμε ότι όλες οι ομάδες είναι κατώτερες από πέρυσι. Η χειρότερη ομάδα από πέρυσι από όλους είναι ο Παναθηναϊκός. Έχεις δίκιο. Και η καλύτερη από πέρυσι είναι ο Άρης.
Και ξέρεις, για... Πώς, ο Άρης δεν είναι καλύτερος αγωνιστικά. Είναι καλύτερος στα αποτελέσματά ναι, του. Γιατί ο Άρης είχε μια συνέχεια με πέρσι. Ο άλλος έκανε ένα τριετές πλάνο, το οποίο το διέλυσε με τον Ρόκα, ο οποίος έπεισε τον Αλαφούζο. Γιατί δεν αφήνουν εμένα ρε, να πάω δίπλα στον Αλαφούζο να τον πείσω. Γιατί τον πείθουν συνέχεια άλλοι άνθρωποι. Τον έπεισε ο Στραματσόνη. Τον έπεισε ο Ρόκα. Δηλαδή τον χάλαγε ο Δόνης. Που είχε φτάσει σε ένα ωραίο σημείο. Γιατί δεν του έπαιρνε του Δόνη τρεις ποδοσφαιρισταράδες. Θυμάστε τι έκανε ο Γιάτσεκ Μοχ. Ο Γιάτσεκ Μοχ, που την έχω παρακολουθήσει όλη την προετοιμασία από την αρχή, είχε το πεδομάζωμα, αλλά είχε στην κάθε γραμμή και ένα σούπερ παιχταρά. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, μια πρεμιέρα που ήμουν μέσα θύρα 13-4-1 με τον Άρη, και ένα Καραβίδα να παίζει δεκάρι που να μην ξέρεις τι είπα, από πού λες είσαι αυτός ο παίχτης. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Άφησε ρε το Δόνη να κάνει αυτό που έκανε. Πάρ του τρεις παιχταράδες στις τρεις γραμμές να παίξει μπάλα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο μόνος τρόπος, και το λέω και το ξαναλέω Γιώργο και θα γίνω γραφικός, ο μόνος τρόπος μέχρι το Δεκέμβριο, αν πάρει παίχτες με αυτό το υλικό που έχει, θυμίσου τι σου λέω, να κλείσει την τρύπα. Αν συνεχίσει έτσι ο Μπόλωνη, θα έχουμε τρελά χαστούκια, διότι τον διαβάζουν στο δεύτερο ημίχρονο. Είδες τι έκανε ο Βόλος. Στο δεύτερο ημίχρονο γέμισε τη μεσαία γραμμή. Παίζανε οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι σε τρεις και τέσσερις. Χτες, προχτές λοιπόν, έγινε μια από τα ίδια. Βλέπει ρε φίλε ότι ο άλλος πάει να σου πάρει το παιχνίδι στο 70. Δες τις αλλαγές. Ξύπνα! Δεν ξυπνάει! Όταν παίζεις έτσι αριθμητικά στο κέντρο θα είσαι ακριβώς λιγότερος. Ακριβώς. Έγινε, δεν σε ευχαριστούν πολύ. Έγινε. Αντά από το επόμενο. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργη. Γεια. Έχω πολύ καιρό. Δεν μπορώ να βγάλω. Εντάξει, τυχερός ήμουν σήμερα. Καλησπέρα από Καλαμπάκα. Ο Κώστας είμαι. Καλώς. Γνωριστήκαμε στο γήπεδο, στο καφενείο. Και είμαι από παλιά, 69 είμαι, έτσι. Ναι. Με το αμάξι θυμάσαι που σου λέω Γιώργαρα, ξέρω εγώ. Πάμε. Εγώ, νευριάζεις. Όχι, μην να πάμε στο θέμα μας. Α, ναι, τι θέμα Γιώργο, εγώ εσένα ακούω φίλε, εγώ εσένα, που στα λες, τους προπονηταράδες δεν τους ακούω καθόλου που λέω λόγους. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω Γιώργο για τον Μπαλογιάννη του Όφη. Όχι επειδή είναι από την Καλαμπάκα πάλι και ο Φορτούνης και ο Αλμπάνης. Αλλά θέλω να μου πεις αν έχεις άποψη. Όχι. Δεν έχεις, ε? Όχι. Και μάλιστα με τον Σόφι, δεν είναι ο πέσινος Σόφι. Έχει τέσσερις με χιαστούς. Και ναι, με μηνίσκους. Έχει τραυματίες. Δεν είναι η πέσινη ομάδα του Όφι. Γιώργο, όχι επειδή εκείνη είναι και ανεψιός μου και από το χωριό μου, ξέρεις καλά, η Σαρακίνα είναι 3 χιλιόμετρα την Καλαμπάκα, αλλά μένουν τα παιδιά και ο Φορτούνης και ο Αλμπάνης στην Καλαμπάκα, ας πούμε. Ο ανεψιός μου Παλογιάννης μένει στη Θεσσαλονίκη, τον του ΠΑΟΚ. Τον έχουν 4 λεφτά, φίλοι, να πούμε, για να χτυπήσει τον πέναλτι. Δεν μπορούμε, εντάξει, του βγάλανε όχι, έτσι. Αλλά τι ψυχολογία να πάρει το παλικάρι αυτό τώρα. Μάλιστα. Δεν το είδες καθόλου? Το είδα. Ναι, 4 λεφτά να πούμε. Και μετά δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, εντάξει. Γιώργο, όμως ακούω πάντα, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να έρθω στο καφενείο. Τώρα έχουμε lockdown, πώς τα λένε αυτά. Στο Επανειδήν. Καλή λεφτά. Έγινε. Για καλά. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, σχέση με μια τοποθέτηση που έχω κάνει απέναντι στον κύριο Κολοκοτρώνη και από αφορμή. Όπως μου δώσετε εσείς όταν ρώτησα για τη δόξα, είμαι ο Ιωάννης από δράμα βασικά, έτσι. Ναι. Που με ρώτησε για τη δόξα δράμας, ξεσκόνησα όλο τον εντυπωτύπο εδώ πέρα της περιοχής σε σχέση με το ποιόν του ανθρώπου. Ποιανού ανθρώπου? Του πρόεδρου της δόξας. Ναι. Ο οποίος γνώρισε ότι είναι για λόγους οικονομικών εγκλημάτων ή διάφορων αμελιών οι οποίες έχει πράξει. Ένας ωραίος τρόπος θα μπορούσε να αξιοποιήσει, εφόσον είναι ο πρόεδρος της δόξας, είναι να διαθέτει το γήπεδό του, όπως είχα τοποθετηθεί στον κύριο Κολοκοτρώνη, σε πρωτάθλημα φυλακισμένων. Θα ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο. Παραδείγματος χάρη μια φυλακή να έχει μια-δυο ομάδες, να μπορούν να φιλοξενούνται στις φυλακές Ανδριανής, που είναι στην περιοχή της Δράμας και οι οποίες είναι ακόμα ανενεργές. Και να υπάρχει ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο, τέλος πάντων, φυλακισμένων, το στόκ, ούτως ώστε και αυτοί οι οποίοι είναι υπόχρεοι, ας πούμε, για κάποιο λόγο στη δικαιοσύνη, να έχουν δικαίωμα είτε προς εισόδημα είτε προς
το μετά από τη φυλάκιση. Άκουσε. Δεν έχει καθόλου άδικο για αυτό που λες. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει παρελθόν κτλ. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο. Αν ξεκινήσει κάποια στιγμή το πρωτάθλημα, που δεν βλέπω να ξεκινάει, τη Super League 2, έτσι. Ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και εδώ σου πάει πολύ καλά. Τι θα έχεις να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, ώστε μπορούσε να διατηρήσει οι τρεις βασικές ομάδες στη Δράμα, θα μπορούσε να διατηρήσουν την. Τα γήπεδά του. Εγώ σε ρώτησα κάτι άλλο. Ναι, τι. Ότι αν είναι στην ότι αν ανεβιδόξει δεν θα μπορεί να φιλοξενεί του φυλακισμένου. Αυτό δεν εννοείται. Τι λε τώρα, Μόρι, εγώ άλλο σε ρώτησα. Δεν καταλαβαίνω. Είπαμε ότι αυτό ο άνθρωπο έχει ένα παρελθόν. Συμφωνούμε. Ναι, άκουσε με. Εάν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τη Super League 2 και η δόξα μα πάει πολύ καλά, τι θα λε για αυτόν τον πρόεδρο τώρα. Α. Αυτό θα πει θέλω στο ίδιο τον κύριο Μελισσανίδη όταν ήταν. Έγινε φίλε, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά, για χαρά. Πήγα λοιπόν χθες στη Ριζούπολη, είδαμε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση δεν θύμισε τον ΠΑΟΚ του δευτέρου ημιχρόνου με την Αϊτχόβεν. Θα μου πείτε ότι ήταν διαφορετικό το θέμα με την. Με τα Ερχόμπεν ήταν άλλοι στόχοι, πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ήταν μέσα στην Τούμπα, είχε κόσμο, είχε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν καταλάβα γιατί ο Γκαρσία έβγαλε τον Τζόλι. Τραυματίστηκε, δεν ξέρω. Πάντως ήταν ο μοναδικός από την επίθεση του ΠΑΟΚ που απασχολούσε την άμυνα του Απόλλωνα. Ο Σβιντέρσκι βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ, φοβερή η μπαλιά του Σβάρμπου. Η πάσα του, ωραίο τον κόλπο του Σβιντέρσκι, αλλά μετά και αυτός ξαφανίστηκε. Και ο Ζιβκοβιτς, που εμένα πραγματικά με γοητεύει στα παιχνίδια που τον έχω δει, χθες δεν ήταν ο γνωστός Ζιβκοβιτς. Κάπου ξαφανίστηκε, κάπου δεν ξέρω τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο Απόλλωνας δεν μπορεί να απειλήσει. Δεν έχει τα χαφ να απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο ψιλοανέβηκε λίγο, γιατί έδωσε μια εντολή ο Παράσχος να παίξει η ομάδα από δεξιά με τον Τζαμπούρη και τον Τσιλούλη. Γιατί δεν έπαιζε ο Γιαννόλης από αριστερά του ΠΑΟΚ. Και από εκεί πήγε να χτυπήσει ο Απόλλωνας και αυτό κατάφερε, έβαλε ένα γκολ, έκανε κάτι δύο ευκαιρίες ακόμα για να κερδίσει. Δεν τα κατάφερε. Φυσικά ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν ομάδα, ήταν πολύ καλός ανθρώπινος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πει το αντίθετο κάποιο. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε. Όπως δεν ήταν όπως τον περίμενα μάλλον. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον. Γιώργο, ο Λάζαρος αναστήθηκε με εμάς. Ένα μυστήριο πράγμα. Καλά αυτός ο Πόλωνας. Ωραίο γκόλ έβαλε. Ναι, αυτός ο Πόλωνας δεν είδε ότι βάλε τρία γάπο άλλο στο Αυτιακό το προβλητή του Ατρόμητου. Αυτό έλεγε και ο προηγούμενος. Καλά δεν είπε, τι περίμενε. Ο άλλος πάλι ήταν ατύχημα, λέει για μένα ο Παναθηναϊκός. Μήπως ήταν ατύχημα που έγινε του Παναθηναϊκού πρόεδρος αυτός. Ρε γελάς με αυτούς. Όσο για εσάς δικιά σας ομάδα, Γιώργο, νομίζω ότι ο Παράσχος είναι πολύ αναγνωριστικός. Τον έχει βράσει στο κύμα, δεν κάνει αυτό για προπονητής. Ο Γκαρσία είπε ακόμα ο Πάκος θέλει δουλειά. Πάλι μπράβο, τα έχει καταφέρει. Τρία παιχνίδια, τρεις νίκες. Ο Άλλος Φερέρα, ήταν δαματοποιός, ένα προπονητής. Όσο για τα τρία παιδιά που βρεθήκανε, λέει εκεί στο Σύγκρου, παιδιά είναι, πήγανε. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα για αυτά. Τι έχουν, θα την βγάλουν. Στεναχωρέθηκα για το κοριτσάκι που είχε 3.000 πρόσημο και πάει και δικαστικός. Πάει και ο Τσάμπα η Βίλη, τα αμαρτία του Θεού είναι. Τσάμπα η Βίλη σας πήγε. Και για να δουλειά αυτό το επάγγελμα. Πάντως, να σου πω κάτι άλλο. Ήταν πολύ καλή κίνηση του Ολυμπιακού. Αυτό το μεγαλύτερο χρηματικό πρόσωπο που μπορεί να βάλει στους παίκτες, να το διαθέσει το εσύ. Ήταν καλή κίνηση του Ολυμπιακού. Ναι, καλή κίνηση. Εγώ δεν λέω δεν είναι καλή. Αλλά και ο άλλος, ο Γιώργος, περίμενε να πάει τόσα χρόνια να πούμε ήταν έτσι. Ευκαιρία να πάει στην Εθνική Σερβία, τον κάλεσαν. Και τώρα τι θα κάνει, για παίρνουν. Καλά, εσένα σου υποκάλεσε και μια έκπληξη που ήταν εκεί ο Σεμέδο. Όχι, για τον Σεμέδο, όχι, για τον Αντζέλοβιτς. Δεν πιάσει κορόιδο. Για τον Σεμέδο ξέρουμε ποιος είναι ο Σεμέδο, δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Και τώρα Γιώργο, επειδή εγώ δεν είμαι καλός στα ποδοσφαιρικά, όπως είπε και ο Οικονομάκος, αλλά είμαι καλός να πούμε ούτε στα πολιτικά, είμαι στα κοινωνικά.
Μήπως γίνεται, ρε Γιώργο, να στείλω την πεθερά μου να την κρατήσω την ιστορία μέχρι τη λήξη του lockdown, γιατί δεν υποφέρεται, αδερφέ μου. Α, του τα λέω. Και γιατί στο Real? Γιατί έχω πιο πολλές φιλίες στο Real. Μήπως μπορείτε και την κρατήσετε. Α, του τα λέω. Για καλά, για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, Παναγιώτη, θα βγήσω στον Αργύρο, στο Πάτο Σάικ. Έλα, ρε. Λοιπόν, για την ομάδα του Άλκη και του Αυγολέμουνου που τηλεφώνησε πριν από λίγο, η μοναδική περίπτωση για να σωθεί είναι να πέσει η κατηγορία και να καθαρίσει, όπως εμείς ας πούμε και όλα αυτά. Αυτή είναι η γνώμη μου, για να καθαρίσει και για να γυρίσει πιο δυνατός η ομάδα του. Και πώς θα γυρίσει πιο δυνατός, να μου πεις. Όπως εμείς, Γιώργο. Ποιος, κάτσε, σε σένα βρέθηκε με Μελισσανίδη και καθάρισε. Στον Πατάκο ποιος θα βρεθεί. Δεν θα βρεθεί. Βλέπεις κανένα. Τέλος πάντων. Εκεί είναι ιστορία. Δεν μου λες η Super League να βλέπεις να διακόπτεται. Όπως πάει το πράγμα. Η Football League πώς τη βλέπεις. Αφού έχει ξεκινήσει. Όχι, όχι. Πάνω αυτά, τελειώσαμε. Τι ψάχνει να βλέπεις. Εγώ σου λέω να ξεκινήσει η Football League το Γενάρη. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Πότε θα τελειώσει. Αφού είναι 18 γονιστικές, Γιώργο. Ωραία, πότε θα τελειώσει, λέω, άμα ξεκινήσει το Γενάρη. Το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Όχι, όχι, τον Ιούνιο. Είναι 18 γονιστικές, δεν είναι και πολλές Football League. Όπως και η Super League 2, ας πούμε. Πώς βλέπεις, θα ξεκινήσει ή δεν θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω πώς θα πάει η ιστορία όλη αυτή. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έχουμε μόνο, μας έμεινε μόνο η Super League 1, τίποτα άλλο. Χάθηκε το αστυνομικό, χαθήκαμε και τις μικρές ομάδες που βλέπαμε που και που. Μάλιστα. Οκ, Γιώργο μου. Έγινε, φίλε. Για καλά. Έλα. Πάμε, έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, Σωτήρης. Έλα, Σωτήρη. Λοιπόν, εντάξει, τα του Παναθηναϊκού τα είπαν και οι προηγούμενοι. Πάτο, ξανά πάτο, ξανά πάτο. Δεν φταίει τώρα ο Μπόλωνη, να μην τα ρίχνουμε στον Μπόλωνη. Η κακή όλη κατάσταση που επικράτησε το καλοκαίρι φταίει. Ο τεχνικός διευθυντής φταίει. Ο προπονητής ο προηγούμενος φταίει. Το υλικό φταίει. Το υλικό φταίει, όλα φταίνε. Ο Μπόλωνη τι να κάνει τώρα, μέσα δηλαδή σε 30 μέρες. Αυτό το υλικό, συγγνώμη, είναι οικοδομικό. Ντούρο στίκ για κάθε χρήση. Τι να πω, ρε Γιώργο, τι να πω. Το άλλο το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι όταν βάζει γκολ τελικά ο Λάζαρος στους Big Four, δεν πανηγυρίζει. Αυτό έχει κάνει παντού. Όταν βάζει γκολ στους Big Four, δηλαδή από, να μην πω άντε, γιατί θα παρεξηγηθούν τώρα οι Αριανοί που είναι και πρώτοι μαζί με τον Ολυμπιακό, όταν βάζει σε όλες τις άλλες ομάδες, μόνο τότε πανηγυρίζει. Έλατε. Πάμε λίγο στην Ευρώπη. Πόσο είναι στο City Liverpool, γιατί ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν βλεπότανε. Είδα μόνο τα γκολ, γιατί ήμουνα στη Ριζούπολη. Και δεν ήταν το μάτς. Okay. Το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό, πήγαινε η μπαλίτσα πάνω κάτω, αλλά και οι δύο ομάδες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε και από τους δύο την τελευταία τριετία, τετραετία. Κοίταξε, ρε Σωτήρη, αυτό που είπα προηγουμένως για τις ελληνικές ομάδες ισχύει και παραευρωπαϊκά. Ναι, σαφώς. Αυτό το είναι η ίδια η Ρεάλ, είναι η ίδια η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τώρα καμία ομάδες. Καμία σχέση. Και η Ρεάλ χθες το βράδυ μεγάλο πατατράκ αυτό που έπαθε. Και η Μπαρτσελόνα πατατράκ παθαίνει εύκολα. Βέβαια. Και η Γιουβέντους χθες και η Μίλαν χθες. Βλέπεις ότι όλες οι ομάδες δεν διανύουν την καλύτερη φόρμα πλην μίας. Ακόμα τη βλέπεις και έχει φόρμα. Της Μπάγερ. Τη βλέπεις ότι ακόμα έχει φόρμα. Έχει έρθει από πέρα. Και αυτή πως κέρδισε, παιδί μου, με αστράκι. Ναι, κύριε. Αλλά έχει όμως, Γιώργο, τη φόρμα. Δεν έχει, έχει. Το κυλάει το τόπι. Τρίτο θέμα. Είπαμε, μπορεί να σταματήσει το πρωτάθλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα το έχουν οι ομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει η Νόβα. Και επειδή θα το έχει η Νόβα, δεν βλέπω να σταματάει το πρωτάθλημα εύκολα. Είναι που είναι η κατάσταση με την Νόβα περίεργη. Δεν μου λες, ποιος θα κάτσει να πληρώσει Νόβα πάλι όπως την πληρώσαμε κανονικά. Είναι και κάτι άλλο. Για πες. Τι θα γίνει με την Ευρώπη. Σίγουρα. Δεν θα βγει ο Ολυμπιακός. Δεν θα βγει η ΑΕΚ. Δεν θα βγει. Σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Βγει ο Άρης. Τι θα γίνει με την Ευρώπη. Θα αποκλειστούν. Περίπλοκη κατάσταση. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή. Κάπου διάβασα ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το Σαλπικίδη κάτι σαν όχι τεχνικό διευθυντή, αγωνιστικό διευθυντή, και πάλι είδα ότι του την πέσαν οι παοξίδες από πάνω. Ας βγει κάποιος από τους φίλους τους παοξίδες από πάνω να μας πούνε το λόγο πάλι που δεν θέλουν τον Σαλπικίδη. Τον κυνηγάγανε πριν 15-16 χρόνια στην Ουκρανία, τότε που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Κάποιο λόγο θα έχουν όμως. Ο λόγος που θα έχουν είναι επειδή τους πρόδωσε, όπως λένε μέσα σε εισαγωγικά,
Κάπου διάβασα, λέει, ότι η ομάδα, λέει, του ΠΑΟΚ τον έφτιαξε, λέει, οικονομικά, κάτι τέτοιο. Τι να έκανε, ρε παιδιά, ο Σαλπικίδης τότε, σε εκείνα τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, να καθόταν δηλαδή σε εσάς, να μην ερχόταν ένας παίκτης στο Παναθηναϊκό, ας το πούμε. Και γιατί δεν αντιδράσαν το ίδιο όταν έφυγε από αυτούς ο άλλος αρχηγός, ο Καθές ή ο Γεωργιάδης που τον βάζουν τώρα συνέχεια στους πάγκους και πήγαινε στον Ολυμπιακό και στα γεράματα, ή ο Βενετίδης ή οτιδήποτε άλλο. Και αντιδράνε τόσο πολύ στο Σαλπικίδη. Ας βγει κάποιος. Ή Ορφανός. Ρε, εγώ σου λέω τώρα τους πρόσφατους, τελευταίας 20ετίας, δηλαδή τέτοιο μένος με το Σαλπικίδη, εκτός κι αν έχει γίνει κάτι άλλο, που εμείς, εδώ σαν Παραθυναϊκοί, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί ο Σαλπικίδης από την πρώτη μέρα που ήρθε μέχρι και την τελευταία δεν είπε ποτέ ότι είναι Παναθηναϊκός. Έλεγε πάντα ότι είναι ΠΑΟΚ. Αλλά έπαιζε μπάλα. Σωστά, επαγγελματικά για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάντα έλεγε ότι είναι ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Για καλά, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, πώς το βλέπεις τον Παύλο Γκαρσία? Μου άρεσε το δεύτερο ήχο πάρα πολύ με την Eindhoven. Πάρα πολύ. Όλοι λένε ότι μπράβο στον Γκαρσία που είδε από τον πρώτο ημίχρονο ότι χώλεμε σε ταχύτητα η ομάδα και αποφάσισε να βγάλει δύο αργούς και να βάλει δύο γρήγορους. Εγώ δεν πω μπράβο στον Γκαρσία. Εγώ θα του πω το εξής. Κύριε Γκαρσία, γιατί αυτό δεν το κάνεις από την αρχή του αγώνα? Σωστό. Αν είχε πάει και ένα δεύτερο στον πρώτο ημίχρονο, τι θα γίνονταν? Χαλάζομαι. Αλλά το θέμα είναι, εντάξει, σε τρεις αγώνες έχει βγάλει 10 γκολ. Νέος είναι, άπειρος είναι, άλλο η Ακαδημία. Κοίταξε. Η ταχύτητα που δίνουν οι δύο εξτρέμ, ο Τιόνις με τον... Βιτάλτσικη. Όχι μόνο. Με τον Ζίβκοβιτς. Δίνει όλη την όδηση στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ομορφιά του ΠΑΟΚ, αυτοί οι δύο εξτρέμου. Καλά, αυτός ο Ζίβκοβιτς νομίζω έχει να έρθει τέτοιος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα επί Γουλαντή, από τότε με Βερόντε Μένο και ξέρω εγώ. Κατάλαβες, Ρωσάντε Βιέρα. Εμένα πραγματικά έχω εκπλαγεί με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Θέλω όμως να δω τη διάρκεια του. Αυτό με το είπα πάνω απ' όλα. Θα έχει διάρκεια. Αυτό θα το δείξει. Ακριβώς. Αυτό περιμένω να δω. Μεθαύριο με στην Ολλανδία. Πάντως βλέπω ότι βλέπει δίχτυα, έχει ωραία τρίπλα, αριστερό πόδι, δεξί πόδι, πολύ θεαματικός. Και αυστριακός καλός. Ναι. Έκανε πολύ ωραία πάσα χθες στο Ζουντέσκι. Στο ναι, ναι. Πολύ ναι. Ωραία κάθετη του Βιέβαλ. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως και πέρυσι έτσι με το ένα μίχρονο με τον Άγιαξ, μετά κατάλαβες. Ξέρεις ποιος μου άρεσε. Ναι. Και το βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά η δύση του. Βλέπω το στυλ του, βλέπω το τρέξιμό του, ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο, ρε παιδί μου, έχει πέσει πολύ μετά τον τραυματισμό. Δεν ξέρω. Βλέπω πάει για δύση. Ο Κρέσπο ήταν ο καλύτερος και ο Πασχαλάκης που πήρε με το πρωτάθλημα. Ναι. Ο καλύτερος. Ναι. Αλλά μετά τον τραυματισμό δεν ξέρω αν συνέλθει. Τώρα τι πιστεύεις ότι το Βιερίνια μπορεί να προσφέρει? Τι να παίξει, πού να παίξει ο Βιερίνια τη θέση? Αυτή τη στιγμή... Να πάει τη θέση του Τζόλι. Να πάει τη θέση του... Του Γιαννούλη. Τραυματισμένος είναι για ένα μήνα και... Πάντως ο Παράτσο χθες, επειδή την είδε τη δουλειά, χτύπησε από αυτή την πλευρά του ΠΑΟΚ που δεν έπαιξε ο Γιαννούλης. Ναι. Καταλάβες το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και έγινε κάποιες καταστάσεις. Θα δούμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, να είστε καλά. Για χαρά. Έλα. Ναι. Γιώργο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Τι τόρμος ο ετωλός ούτως άλλος Ηρακλής. Δεν θυμάσαι? Όχι. Έλα ρε, σε έπαιρνα πριν κανένα δίμηνο, σταμάτησα. Επανεμφανίστηκα, δεν πειράζει. Είσαι καλά στην υγεία σου? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πάντα καλά να είσαι. Σε πήρα τηλέφωνο για δύο τραγουδάκια. Με τα ποδοσφαιρικά δεν θέλω να ασχοληθώ. Θα πω μόνο δύο πράγματα που άκουσα από τον προηγούμενο όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Ζίβκοβιτς, καλός παίχτης, με ένα βράνιες απέναντί του. Καληνύχτα,
Να είχαμε να το θυμόμαστε. Μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Τέλος πάντων. Σβάμ. Μεγάλος παίκτης. Πολύ μεγάλος παίκτης. Με λίγα λεφτά, λίρα 100. Καμία σχέση με τον Μαουρίτσιο που τον πληρώνανε και τον κάνανε και τον ράνανε. Χίλιες φορές. Λοιπόν, επανέρχομαι στα τραγούδια μας. Έχω δύο. Για σένα. Ένα να προβληματιστείς και ένα να ταξιδέψεις. Δεν έχετε τραγούδια. Πες μου, ποιο θες από τα δύο. Θα τα πεις. Το ένα είναι Ultimate Spinach, Your Head. Και το άλλο. Και το άλλο είναι για προβληματισμό, από live όμως, έτσι. Tool, Sober. Το live όμως. Και άμα έχεις βίντεο μπροστά σου, δες και το live. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Δημήτρης από Πύργο, είμαι καλά, είμαστε. Έλα, Δημήτρη, καλά εσύ. Έχουμε χαθεί λίγο λόγω της δουλειάς μου, γιατί ναι. Και εγώ τώρα βγήκα σε αναστολή. Ας τα να πάνε. Αυτό που θέλω να επισημάνω με τρεις πινελιές, σαν Παναθηναϊκός και εγώ, είναι ότι όλοι κάτι κάνουν, όλοι πάνε κάτω παρακάτω. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι μια ομάδα στρωμένη, η οποία συνεχίζει να είναι στρωμένη με τα κακά της και με τα καλά της. Νομίζω το μεγαλύτερο της πρόβλημα είναι ότι έχουν χαθεί δύο ακραίοι μπακ από πέρσι. Και σίγουρα δεν έχει και πολλούς και πολλήφερα παιχτών να θέλουν την μπάλα στα δίχτυα. Αν και έχει αρχίσει και φαίνεται το Χασάν να βοηθάει στο σκοράρισμα μετά τον Ελαραμπή. Είναι όμως μια ομάδα μαζεμένη, μια ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη από το μάτι καθαρά και φαίνονται αυτά μέσα στο γήπεδο εδώ και 1,5 χρόνο. Ο Πάουκ για μένα, πέρα από τον Παύλο Γκαρσία, θεωρώ ότι έχει γίνει δουλειά και όλο το καλοκαίρι και από τον προπονητή που έφυγε. Η μεγάλη ιστορία για τον Πάουκ ήταν ότι. Ήταν μια ομάδα ολόκληρη που είχε φτάσει στη Δύση και έκανε κάποιες σημαντικές αλλαγές και είναι αρεστός ο ΠΑΟΚ για μένα. Είναι μια φρέσκια ομάδα, γρήγορη ομάδα. Μπορεί να τύχει να μπει και στους ομίλους του Champions League, αλλά θεωρώ ότι έχει επανέλθει σε πολύ καλό επίπεδο. Βλέπω την ΑΕΚ να ανεβαίνει στην πορεία, γιατί θεωρώ ότι και αυτή έχει πάρει δύο παίχτες, τον Τάνκοβιτς και τον Λιβάη Γκαρσία, οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Τώρα για τον Παναθηναϊκό τι να πω. Ο Παναθηναϊκός είναι, τι να πω, ρε παιδί, είναι μια απεικόνιση της κατάστασης που ζούμε δηλαδή. Πώς είχαμε 10 χρόνια μνημόνια στην Ελλάδα και τώρα μπήκε ο κορονοϊός και ο Παναθηναϊκός πάει κατά διαόλου. Λες και δεν ξέρω, είναι συνυφασμένο με αυτό το πράγμα. Τόσο κακές επιλογές από τον Αλαφούζο, ούτε και εγώ δεν μπορώ να τις καταλάβω. Και να αρχιόμαστε όλοι τελικά, είναι λόγω επειδή δεν ξέρει το ποδόσφαιρο, είναι στοχευμένες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να διαλυθεί τελείως η ομάδα. Όταν λες στοχευμένες, εννοείς πως τους πήρε επίτηδες κακούς. Βρεσί Γιώργο μου, δεν θα το πιστεύω αυτό, να σου πω κάτι όμως. Όλα τα κακά που συμβαίνουν, να μπούμε στους μεγάλους, μιλάμε του ποδοσφαίρου, έτσι, έχουν πέσει όλα πάνω στο Παναθηναϊκό εδώ και 10 χρόνια. Τι τιμωρίες, τι αλλοπρόσαλες κινήσεις, διοικητικά. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, αυτή η ομάδα δηλαδή ή θα βγει κάποια στιγμή από το τέλμα και θα μπορέσει να ξαναμεγαλώσει την επόμενη πενταετία ή θα εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη λύση. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πέρυσι να είναι, ας πούμε, τουλάχιστον τέταρτος, έτσι. Και τώρα βλέπω να βολοδέρνει, να παίζει στα play-out. Δηλαδή είναι στο χειρότερο επίπεδο αγωνιστικά. Δεν βλέπετε ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα μαύρο χάλι και μισό και λες τις μεταγραφές του. Είναι σαπάκια, Γιώργο μου, είναι σαπάκια. Ακόμα και για τον Καρλίτος έχω ενδιασμό εγώ δηλαδή. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις τον Παναθηναϊκό, θέλω να πει, γιατί δεν σε έχω ακούσει κιόλας τελευταία. Έχουμε συμβεί τόσο πολλά από τις νέες περιόδους στον Παναθηναϊκό που δεν μπορεί να υπάρχει μια βελτίωση, ρε παιδί μου. Προπονητής ήρθε, μας απάγει, προπονητής έφυγε. Αυτό. Ήρθε ένας άλλος ο οποίος δεν ξέρει την ομάδα, μεταγραφές από ένα ρόκα της πλάκας. Είναι ένα πράγμα αλλοπρόσαλο. Μα βρέσει και εγώ να σου πω κάτι, ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό τώρα είναι γύρω στα 7-8 χρόνια. Έτσι. Έχει κάνει 10-9 χρόνια. 9 χρόνια, ωραία. Έκανε τα λάθη του. Δηλαδή, αυτό το τραγικό λάθος που έκανε φέτος, δηλαδή να τα διελύσει όλα, ό,τι πήγε να δημιουργηθεί, δηλαδή έστω αυτό που πήγε να δημιουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια, τι επιλογή μπορεί να ήταν. Και ορίζοντας ένα τεχνικό διευθυντή και δίνοντας τα κλειδιά, όπως είχε κάνει με το Στραματσόνι πριν από 3-4 χρόνια, πώς θα πάνε, που τον είχε χρήσει και προπονητή τότε. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε από το θέμα του προπονητή. Δηλαδή, έξω δόνη για να πάρει έναν προπονητή που δεν έχει ξαναπάει σε επαγγελματική ομάδα. Οι δε παίχτες που έχουν έρθει είναι καθαρά manager ηλικία, δηλαδή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτά που συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Είναι τραγελαφικά, δεν υπάρχουν αυτά. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν υπήρχε έστω και αυτή η φανέλα, αυτό το ψήγμα που έχει μείνει, γιατί έχει χάσει το DNA του Παναθηναϊκός, θα το πω ανοιχτά, είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παίζει, είναι η χειρότερη ομάδα της Ελλάδος. Δεν βλέπετε ο Παναθηναϊκός, είναι ένα χάλι και μισό.
τι να πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του πια. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τις απογοητεύσεις από τη ζωή και όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα πάνε κατά διάλογο, να το πούμε μια έτσι λαϊκή έκφραση, και δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί αύριο. Πίνεις και, το μικρό ποτήρι του ΠΑΟ. Πήραμε. Πίνεις, λέω, και το μικρό ποτήρι του Παναθηναϊκού. Ναι, τώρα εμείς οι Παναθηναϊκοί δηλαδή πραγματικά πίνουμε πολύ μικρό ποτήρι. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό το πράγμα δηλαδή, δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλο παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μεγάλη ομάδα. Κοίταξε, είχε Ολυμπιακός μία 9-10 χρόνια. Γιώργο, δεν ήταν Ολυμπιακός, είμαι 42 χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Όμως, δεν ήταν αυτό χάλι. Δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Αλλά είχε παιχταράδες. Αυτό να το πούμε λοιπόν, για να κλείσω κι εγώ, σε όλους τους Παναθηναϊκούς και σε μένα ακόμα, ότι και εμείς δεν παίρναμε πρωτάθλημα, αλλά μέχρι να φύγει ο Βαρδινογιάννης είχαμε ομάδα. Παναθηναϊκοί, το βλέπετε, ακόμα βρίσκετε την οικογένεια Βαρδινογιάννη και πιστεύετε εσείς ότι είναι από πίσω ο Βαρδινογιάννης και καταστρέφει τον Παναθηναϊκό, αυτή την καραμέλα δηλαδή, δεν την αντέχω άλλο. Ειλικρινά σου μιλάω. Περιμέναμε να δούμε τον Παναθηναϊκό κάθε Τετάρτη στην Ευρώπη, ορίστε η καρτάτια μας. Ας βάλουμε μυαλό κάποια στιγμή όλοι. Γεια χαρά, Δημήτρη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, πάμε. Μ' ακούς? Βέβαια. Έλα, Διονύση Παναθηναϊκός. Έλα. Να σου πω, πριν τρεις εβδομάδες είχε πάρει ένας κύριος από την Αμερική και σου είχε πει για το ενδιαφέρον που υπήρχε από κάποιο αμερικάνικο φάουν την Αμερικάνους που ήθελαν τον Παναθηναϊκό. Με ένα δρακοντό. Α, μπράβο, αυτός. Ο οποίος αυτός ήθελε όλο τον Παναθηναϊκό, αλλά αφού τους ήθελε συμπαίκτη, τέλος πάντων κάπου χαλάσανε. Και εσύ του είπες ότι μήπως δεν τον αφήνουν η πισινή του. Ναι. Ποιοι είναι η πισινή του? Γιατί ο Βαρδινογιάννης δεν είναι. Προσπαθείς να εκμεύσεις από μένα ποιο είναι η πισινή του και μου πετάς και τις πόντα ότι ο Βαρδινογιάννης δεν είναι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι Βαρδινογιάννηδες δεν υπάρχουν πίσω στον Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς. Έχουν χαιρετήσει, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Ότι έχουν επικραθεί με όλα όσα γίνανε. Το δέχομαι. Αλλά πίσω τον Μιλαναφούζο ποιος μπορεί να είναι? Δεν ξέρω. Ούτε εσύ? Όχι. Άμα δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Να σου πω κάτι Παναθηναϊκό αγωνιστικά λίγο. Ναι. Δεν ήταν καλός. Φανταστείς την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οι καλύτεροι παίχτες του πρωταθλήματος, Γιώργο, ήταν ο Μαουρίτσιο και ο Σάκοφ. Δηλαδή τα χαφ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε αυτό. Κάτι λέει. Δεν ξέρω τι. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε. Ότι είστε? Η ΑΕΚ, λέω, δεν έπαιξε. Όχι, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, άμα παρατηρήσεις, οι καλύτεροι παίκτες του πρωταθλήματος ήταν ο Σάκοφ και ο Μαουρίτσιο. Μάλιστα. Τον ένας, ο ένας ήρθε στα χαροσομέρια, ο άλλος δεν τον ήθελε ούτε ο Πογιάτος, δεν τον ήθελε ούτε ο Ρόκα, στα γνωστά. Με την ΕΠΟ τι γίνεται, Γιώργο, ξέρουμε τίποτα? Για πότε πάνε οι εκλογές? Θα αναβληθούν. Θα αναβληθούν. Καλή ερώτηση. Αναγκαστικά, κοίταξε, όταν πάνε να ψηφίσουν 200 άτομα μαζεμένα, δεν μπορεί να είναι. Από τηλεδιάσκεψη δεν γίνεται. Άρα πάει για τον νέο έτος. Πάει για αναβολή. Α, δεν ξέρω για πότε θα πάει. Πάντως για αναβολή. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αυτός που ακούγεται. Ο Ψαρόπουλος, πώς λέγεται. Ναι, 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 από τη Λέσβο. Ο οποίος είναι Μελισάν. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει. Οκ, έγινε. Να σου πω κάτι. Έλα. Εάν ο Μελισανίδης είχε χώσει τα λεφτά, οι εκλογές δεν τον διέφεραν. Αλλά αφού είχε χώσει τα λεφτά από πέρυσι, καταλαβαίνεις. Λογικό. Αυτό είναι λογικό, ρε Γιώργο. Εντάξει, τα έχει δώσει από πέρυσι. Βέβαια, αυτό που είπες εσύ για το ΒΑΡ, ότι δεν θα ασχοληθούν πλέον. Και όμως έχει μια βάση. Εγώ λέω κάτι άλλο για το ΒΑΡ. Κατά που το θέλεις. Οι βαρίστες θα είναι δικοί του όμως. Όπα, όπα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ναι, όχι αυτό. Ο Κλάιντμπεργκ. Όχι, θα πω κάτι άλλο τώρα. Ο Κλάιντμπεργκ λέει ότι στα ντέρμπι θα φέρει ξένους διαιτητές. Ναι, όχι, όπως πέρσι. Ναι, να μην φέρει. Εγώ σου λέω, όχι. Να βάλει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και να βάλει ξένους στα ΒΑΡ. Σωστό. Σωστή λογική. Αυτή είναι η μαγιά. Εκείνη η μαγιά, σωστός. Να μην θα κάνει ο Έλληνας διαιτητής όταν ο ξένος στο ΒΑΡ τον πάει πηδιώντας. Έχεις δίκιο. Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι όντως είναι η τελευταία χρονιά που θα ασχοληθούν με την ΕΠΟ? Ναι, έτσι πιστεύω. Το πιστεύεις αυτό δηλαδή? Ναι, το πιστεύω. Τα γεγονότα αυτό λένε, όπως πάει η ιστορία. Λες, ε? Ναι. Α, δούμε, εντάξει, για να δούμε. Έγινε. Εγώ έχω μια αντίθετη άποψη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Τι κάνεις? Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Θέλω να σε πάρω την περασμένη εβδομάδα, δεν μπόρεσα. Ναι.
Βγήκε κάποιο ακροατή και έβρεσε το Μπιλ. Είχε πει ο Μπιλ κάτι και του παρηχέρι ακροατή. Ναι. Ήταν λέει στο Αττικόν. Τι ήταν στο Αττικόν, Σεκιουριτάς ή σε προσωπικό καθαριότητα. Τι δούλευε ο άνθρωπο. Γιατρό είπε. Ήτανε. Γιατρό είπε. Γιατρό είπε. Και ξεκινάει να πάει με βαριά καρδιά στο νοσοκομείο, από ό,τι τον άκουσα. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο πάει να σώσει, είναι στην πρώτη γραμμή και πάει να σώσει συνανθρώπου μα με βαριά καρδιά. Γιατρέ, γύρνα το αν είσαι γιατρό. Δεν είχα ακούσει τον πρόλογο σου καλά-καλά, αλλά έδειξε μικροψυχία βρίζοντα τον Μπιλ, χωρί να τον ξέρει. Κακομοίρη, αν ήξερε τι καρδιά έχει ο Μπιλ, οι Ολυμπιακοί το ξέρουν. Εσύ δεν το ξέρει, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι και δεν με αφορά. Αλλά αν είσαι γιατρό και πα με βαριά καρδιά στο νοσοκομείο να σώσει συνανθρώπου, σήκω και φύγε. Το άλλο που είπε Γιώργο και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό σου λέω δεν είχα ακούσει καλά την εκπομπή. Αν δει, λέει, μια διασωλήνωση, λέει, θα πάθει, λέει, πλάκα. Δηλαδή αυτό, αν δει ένα χειρουργείο στο ισχύο ή ανοιχτή καρδιά, τι θα πει ο άνθρωπο. Θα τα παρατήσει την ιατρική. Αν είναι γιατρό, έτσι. Λοιπόν, πολύ μικροψυχία έδειξε. Και πάει αυτό μετά, λέει, από εφημερία, πάει στο σπίτι του, λέει, και ακούει Γεωργείο. Όταν πα από εφημερία στο σπίτι σου, γιατρέ, πα να ξεκουραστεί και να έρθει αύριο με σπουδή για να σώσει συνανθρώπου. Και το άλλο το κουφό που είπε. Να, όσοι λέει έχουν διαφορετική άποψη από τον γιατρό, να φύγουν, λέει, των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων για να μην βαρύνει το σύστημα. Γιατρέ, ο εχθρό είναι εχθρό. Έχει δικαίωμα, είσαι ορκισμένο. Αν είσαι γιατρό, ξαναλέω, να τον σώσει. Ό,τι εθνικότητα, φίλο, θρησκεία, οτιδήποτε έχει. Γιατρέ. Το άλλο, Γιώργο, για τον Παναναϊκό. Βγήκε 13, δεν ξέρω 13 που ήταν 8 χρόνια, και είπε να δώσει, λέει, τι μετοχέ ο Αλαφούζο στον Εραστέχνη. Τώρα που έφυγε ο Γιαννακόπουλος, ρωτάω εγώ τους οργανωμένους του Παναναϊκού. Ρε συνέλθετε, τι σας λέει ο πατέρας, δεν τρέπεστε καθόλου ρε. Κάτι τέτοια έκανε και η ΑΕΚ κάποτε και έκανε 10 χρόνια να φτιάξει γήπεδο. Δίνοντας τις μετοχές στο Χατζηχρήστο και βγάζοντας τον Τέμι και τον Νικολαίδη. Καταφέρετε έναν που είχε χρηματοδότητα ο Παναναϊκός να τον διώξετε. Ρε ρε τάλια. Και με ποιον ρε, ποιο σας εκπροσωπήσει μεθαύριο ρε. Ο Μαλακατές, ρε Μαλακατέδες στις 13, ντροπή ρε. Αυτά, Γιώργο, και λίγα τους λέω. Σε ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα. Ο Βάζελος είμαι που με έκανε στο δεδομένο. Ναι, ναι, γιατί μπήκαμε στην ενημέρωση. Εσύ, Γιώργο, έχουμε τρελαθεί και μέσα στο Παναθηναϊκό. Τα τρελάρουν και εμάς. Εγώ σε ρωτάω εσένα. Γιατί όλοι ξέρουμε λίγο μπάλα, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση ποτέ όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα να παίζει με δύο center floor. Αν είναι δυνατόν, κουτουράγανε και οι δύο. Βγάλει τον έναν έξω ή τράβηξε όλο τον αγώνα. Τον Ιταλό που έρθει στο κέντρο που μπορεί να παίξει και εκεί πέρα. Και να κατεβάσει και να εξτρέψει να βγάλει αυτό τον Ναϊτό στο διάλογο του λένε, α πούμε. Και φοράει τον Εμμανουιλίδη. Δεν μπορεί ένα απλό πράγμα να το κάνει. Να παίζει χωρίς κέντρο με τίποτα. Με κάτι άσχημο που έχει φέρει από την Ισπανία. Όλοι πρέπει να φύγουν αυτοί. Να μείνει μόνο αυτό ο Αργεντινό στο δεξί μπάκι, α πούμε. Όλοι οι άλλοι είναι ζημιά για τον Παναθηναϊκό, α πούμε. Και ο Μπόλογη. Κοιμάται. Εγώ ρωτάω, δηλαδή, ο μόνος που κουράστηκε ήταν ο Μητσιριάς, ο καλός, πως το λένε τώρα, που έκανε αλλαγή, τον καλό που αυτό που τρέχει, ρε παιδί. Ο Χατζή. Πού είναι? Ο Χατζή. Στο Χατζηγιωμάκι. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, ένα παιδάκι 20-21 χρονών κουράστηκε και οι άλλοι δεν κουράστηκαν. Πώς τον βγάζει αυτό και τι μου βάζει μέσα. Έναν άλλον άσχετο μέσα βάζει. Βάζει τον Καπετζή, ο οποίος τρία χρόνια τώρα δεν έχει δείξει τίποτα, ας πούμε. Τι τον έφερε και τον κατάλληλα και είχαμε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Δεν μπορεί να τους ξεφορτωθεί να φύγουν από εκεί μέσα όλοι και να βάλει τα παιδιά να παίξουν μπαλά. Δηλαδή κάτι αλλαγές, με τις αλλαγές έχασε το παιχνίδι. Άσχετες αλλαγές και δεν βλέπει. Αυτό δεν ξέρει, είναι καινούριο. Τι πάρα με καινούριο. Δεν βλέπεις τους παίκτες πώς παίζουν γιατί ανάγκη έχει η ομάδα και που κατεβάζεις αυτό και βγάλεις και το μακέντα έξω και αυτό και τον άλλο τον Ισπανό που δεν γίνεται στο κάτω καθαρό αιμό σεντερφόρ, ας πούμε. Τι τους κατάς, ας πούμε. Από εκεί χάθηκε το παιχνίδι, από τις αλλαγές και από το σχήμα της ενδεκάδας που κατέβαζε, ας πούμε. Είναι όλοι τους άμπαλοι. Άμπαλοι, ας πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Μετά και ένα άλλο λέει και εγώ πάλι. Χιουμοριστικό θα είναι, δεν κάνω. Για το βλέπω και γελάω. Εκείνο το σύνδεσμο δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα να βάλει όλο το στοχαρακάκι του μέσα. Σαν και δεν είναι δεχάμο το. Έχει Ολυμπιακό σε ένα τέτοιο. Το Βραζιλιάνο, το δεξί υπάρχουν. Το Ραφίνια, ναι. Το Ραφίνια. Μα δεν θέλετε ποτέ λιγάκια τα μπουτάκια έξω
ούτε τα μαναγέλια δεν είναι έτσι, α πούμε. Παλιά είχαμε ένα ζυμά με τέτοιο δευογή και τον ειδικάζει ο κόσμο. Να μην πω το όνομά του. Πες το. Μα Στεφανάκο, α πούμε. Ένα καλό παιδί, ένα μορφόπεδο και μου είχε. Ότι ήταν απάνω από τον πισινό του, α πούμε. Και τον εκιουχάρανε όταν έπαιζε στη λεωφόρο και όταν έπαιζε την μπάλα και κουνιόταν, α πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά, για καλά. Έλα, έλα φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια. Τάκης από Αγίου Ολυμπιακός. Έλα φίλε. Θα ήθελα, προσπαθούσα μέρες να σας πιάσω και δεν μπορούσα. Θα ήθελα να δώσω μία απάντηση σε έναν Ολυμπιακό που σας πήρε πριν μερικές μέρες πριν. Και είπε ότι η Manchester City δεν είναι πετράλωνα. Δεν είναι πετράλωνα. Τι είπε ότι βάζεις εσύ τι? Δεν είναι πετράλωνα. Ναι, δεν είναι πετράλωνα. Όπως χρειάζεται, δεν είναι πετράλωνα, όπως υπάρχει. Κι άλλες ομάδες. Κάνει διακοπές, φίλε. Κάνει διακοπές στο τηλεφόνο. Μ' ακούτε. Βάζε μια καλή θέση. Έλα. Μ' ακούτε. Τώρα ναι. Λοιπόν, όπως και αυτές οι ομάδες. Μ' ακούτε. Ναι. Μ' ακούω. Δεν... Και η Arsenal και η Bayern είχαν παρόμοιο budget. Λοιπόν, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν η ίδια ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν να κάτσει να αναρωτηθεί τι φταίει. Πάντως ούτε εσείς φταίτε, ούτε εγώ γι' αυτό. Έβεσαι γραμμή. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα δε. Από την Πάτρα. Ναι. Παντελής Ιωάννης λέγουμε, παλιός. Παλιός και έπαιζα και μπάλα εδώ, είμαι πολύ μεγάλος. Ναι. Είμαι 77 χρόνια. Να σου πω ρε Γιώργο, έχω νευριαστεί γιατί σ' ακούω συνέχεια. Γιατί εδιώξανε το Δόνι. Γιατί εδιώξανε το Δόνι. Έβανε τους πιτσιρικάδες μέσα και παίζανε μπάλα αυτοί. Γιατί τον εδιώξανε. Θέλω να το μάθω γιατί θα... Είμαι στο κρεβάτι γιατί μου έρχεται ζαλάδα, ξέρω εγώ έχω πάθει ήλικο και μου έρχεται να πλαθώ να φάω το ράδιο. Γιατί τον εδιώξανε το Δόνι και πήρανε κάτι κοπρίτες. Μπορεί να μου το εξηγήσει. Να σου εξηγήσει ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος, ε. Ναι. Τι να το κάνει, μωρέ, αυτός δεν κάνει ούτε για Γιώργα ή Τουριόν άχερα. Αυτός έχει μπει μέσα και παίρνει τα λεφτά και κάνει τον κορόιδο. Αυτή, άκου τώρα, τι θα σου πω. Μια κουβέντα που δεν την έχεις ακούσει ποτέ. Οι περισσότεροι αυτοί πολιτικοί που πάνε πολιτικοί είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς όλα τα κόμματα έχουν κάνει εγχείρηση στον εγκέφαλο και του έχουν βγάλει το φιλότιμο. Δεν υπάρχει φιλότιμο σε αυτούς, τίποτα. Το ξέρεις. Λοιπόν, σε αφήνω ρε. Για καλά, φίλε. Για καλά. Από την Πάτρα σε παίρνω. Για καλά. Για χαρά. Φέρνω το παιδί μου στο μυαλό μου συνέχεια τον γκολ που βάλε ο Μασούδας. Ποιο γκολ βάλε ο Μασούδας? Τον γκολ που βάλε ο Φορτούνης κανονικά. Εγώ έτσι θέλω το χαφ. Την ώρα που κάνει τη διείσδυση, την ώρα που κάνει τον πάσιμο και το μαρκάρουν δύο. Με το ασπράδι του ματιού βλέπει το Μασούρα και του λέει πάρε μπάλα γόρι μου και βάλε γκολ. Έτσι θέλω το χαφ. Κάτω από την πίεση να κάνει την εύστοχη και πονηρή πάσα. Τα λέμε αύριο στις 5 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.